Τέλος, η αγωνία δόθηκε σήμερα για τους επιτυχώντες του προγράμματος κοινοφιλούς εργασίας διάρκειας 5 μηνών του Δήμου Τρικαίων, καθώς υπογράφηκαν οι πρώτες συμβάσεις. Μια ανάσα με 4 παιδιά άνεργοι, καταλαβαίνετε, με βυριστέρια, με αυτά, στο φούρνο, στο μπακάλικο, ήμουνα χάλια. Τώρα θα δούμε. Λίγα τα χρήματα. Εντάξει, για μένα είναι μια ανάσα. Για μένα. Και για τους περισσότερους, φαντάζομαι, σήμερα υπάρχει μια χαρά. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό. Πιστεύατε ότι η αίτηση που είχατε υποβάλει θα είχε τύχει όπως τελικά υποδόθηκε σήμερα? Βεβαίως. Με 4 παιδιά, όπως είπα, και άνεργοι 3 χρόνια, ελπίζω ότι θα με πάρουν και με πήρανε. Πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει πολλή ανεργία έξω. Ήσασταν πολλά χρόνια ανεργοί. Ναι. 3-4, κάπου εκεί. Αισιοδοξούσατε ότι θα έχετε τύχη όταν συμπληρώνατε την αίτηση? Ναι. Είχα τα μόρια. Και πίστευα ότι θα έχω τύχη. Και από εδώ και πέρα θα επιχειρείτε κάθε φορά που θα βγούνε για 5 μήνες, 6 μήνες ή 8 μήνες συμβάσεις. Λίγα τα χρήματα, ωστόσο, και αυτά δίνουν μία ανάσα έστω για 5 μήνες. Έτσι. Σίγουρα, ναι. Μιλώντας στην τηλεόραση 10, η πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Ντίνα Δήμα, ανέφερε πως σήμερα υπογράφηκαν οι 200 πρώτες συμβάσεις όσων θα προσληφθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αφορά θέσεις στη 10, τον Ασκληπιό και τους ρεφονιπιακούς σταθμούς. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα υπογραφής της σύμβασης εργασίας, τα 5 μήνα που ξεκινάνε. Ενημερώσαμε μία ομάδα από τους προσληφθέντες. Ξεκινάνε δηλαδή όσοι είναι στη 10 Τρικάλων, στον Ασκληπιό. Υπογράφουν σήμερα και αύριο ξεκινάνε κανονικά τη δουλειά τους. Στις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουν, τις επόμενες μάλλον εβδομάδες, θα συνεχίσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια από τους υπόλοιπους δήμους και την περιφέρεια, ώστε μέχρι περίπου εκεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου να έχουν τελειώσει όλοι, επιτέλους να βρουν όλοι κάποια δουλειά. Αυτό που όλοι αγωνιούν και με την ανεργία που έχει φτάσει πια σε, έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι μια καλή προσπάθεια, μια καλή εικόνα, αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να βρουν μια δουλίτσα. Πόσα άτομα υπέγραψαν σήμερα ή θα υπογράψουν μέχρι το πρωί? Έχουν ξεκινήσει από το πρωί στις 9, θα τελειώσει το ένα κομμάτι κάπου στις 11 με εδώ, στις 12, από εκεί μετά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι, πάνω κάπου από 200 άτομα. Αναφορικά με τους υπόλοιπους επιτυχώντες του προγράμματος, αυτοί αναμένεται να κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σημειωθεί πως συνολικά θα προσληφθούν στο νομό Τρικάλων 778 άτομα από 863 που αφορούσε το πρόγραμμα. Ήδη εδώ και ένα μήνα έχουμε τελειώσει τη Λάρισα που είχε βγει πρώτη προέκριση. Το φακέλο ήταν στη Λάρισα, ξεκινήσαμε, ολοκληρώθηκε στη Λάρισα, ήδη δουλεύουν εδώ και ένα μήνα. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά την Καρδίτσα, η οποία τελείωσε και το κομμάτι της Καρδίτσας την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε μένουν 2 κομμάτια, ένα των Τρικάλων και ένα του Βόλου. Ήδη να ξεκινήσουμε το Βόλο, αλλά επειδή υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στο Δήμο Τρικάλων, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να υπογράψουμε ένα κομμάτι για να πάνε άμεσα για δουλειά τα παιδιά, γύρω στα 200 άτομα και αφορά κυρίως το Δήμο Τρικάλων. Και στη συνέχεια ξεκινάμε και Βόλο. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα διάστημα 20 ημερών θα ολοκληρωθούν όλες οι προσλήψεις και για τους 2 νομούς. Μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι σε επίπεδο Θεσσαλίας 4.500 περίπου προσλήψεις. Οι αποδοχές θα είναι 625 ευρώ και θα υπάρχει και πλήρη ασφάλιση, δηλαδή 25 ημέρες ασφάλισης μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.